Έχεις βιώσει ποτέ ότι Εντάξει ρε παιδιά, οκ, okay, είμαι πολύ αδύνατος Άντε παρατήστε με τώρα, εντάξει ναι. Κάντε δουλειά σας το έχω βιώσει, προφανώ <συ> το έχω βιώσει. Το έχει πει. Δηλαδή, όταν είναι κλασικέ ατάκε που θα σου πούνε, όλοι όσοι σε βλέπουν. Mm. Κοίταξε, αν είσαι λίγο τσιγάρο, οπότε πρέπει να πετάξει ένα τάκ. Όπω και με το ύψο. Τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Η κλασική ατάκα που λένε όλοι. <συμπ> δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, το ακού μια φορά, δύο, εντάξει, έχει να Άλλο έχει ένα ψηλό και άλλο έχει ένα κοντό. Γιατί είναι τι φαίνεται παραπάνω. Τι φαίνε. Το ίδιο και με τα κιλά. έτσι Άλλο ντόμινα να έχει ένα άνθρωπο που είναι πιο γεμάτο έχει άλλη προβολή με στο χώρο, άλλο εκτόπισμα. Και άλλο εκτόπισμα έχει ένα πιο μηνή σκύλα. Αυτό, αυτό είναι μια αντικειμενική διαφορά που βλέπει. Αλλά εννοώ γιατί, γιατί πιστεύει ότι συμβολίζει το ψηλό μειώδη, α πούμε, ο πολύ μειώδη, το όμορφο και τώρα να πω, ενώ ένα πιο κοντούλη ή ένα πολύ αδυνατούλη ε, δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί το λίπος στους ανδρικούς γλουτούς είναι ανύπαρκτο και αυτό θεωρείται το καλό του, δηλαδή μην έχει λίπος στο, στο γλουτό, ενός γυναίκης αντίθετο πιστεύεις. Διότι, αυτό είναι, υπάρχει απάντηση, διότι η γυναίκα, σε αντίθεση με που πιστεύουμε περισσότεροι, το λίπος που παίρνει για το θυλασμό, δεν το παίρνει από το στήθο. Το στήθο αναπτύχθηκε καθαρά για αισθητικού λόγου από όταν ξεκινήσαμε να περπατάμε στα δύο πόδια. Οπότε το αρσενικό προσέγγιζε το θηλυκό από μπροστά. Το λίγο που παίρνει λοιπόν για το θυλασμό, το παίρνει από τα οπίστια. Mm. Από του γλουτού. Εκεί πέρα αποθηκεύεται το, mm. το λίγο. Mm. Γι' αυτό και οι άντρε επιλέγουν γυναίκε οι οποίε έχουν πιο στρογγυλού ποπούς Και άμα κοιτάξει, κάποιε άλλε κοινωνίε όπου δεν είναι τόσο. <Το> Θα ήθελα να είμαι ονομαδόμορφο. Δηλαδή, είναι, αυτό, να μην δησκολ... είναι οι τύποι σωματότυποι. Έχουμε τον εκτόμορφο, τον ενδόμορφο και τον μεσόμορφο Εγώ τι είμαι. Εσύ είσαι εκτόμορφο, σαν και εμένα. Τι είναι αυτό. Τι είναι. Είναι άνθρωποι που έχουν πολύ ψηλό μεταβολισμό, δεν βάζουν εύκολα κιλά. Καθόλου όμω. Χάνουν εύκολα, ναι. αλλά δεν βάζουν εύκολα κιλά. Ναι. Είναι λεπτοί, έχουν μακριά άκρα, έχει τέτοια. Τι γνώμονε η... Είμαι ο εκτόμορφο. Είμαι εκτόμορφο. ναι. Ο, ενδο... Ο είναι το άλλο άκρο. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο βάζει πολύ εύκολα, χάνει πολύ δύσκολα, έχει μεγάλη οστική μάζα, έχει κρέα πάνω του δηλαδή. Και ο μεσόμορφο είναι ο καλύτερο σωματότυπο γενικό. Είναι τα podcast τη LIFO. Καλησπέρα. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για το body shaming, το σώμα τι αρνητικέ κριτικέ και τα σχόλια απέναντι στα σώματα των ανθρώπων, τα κοινωνικά στερεότυπα και τα καλούπια μέσα στα οποία μπαίνουμε ανά οι άνθρωποι, οι γυναίκες. Ε, έχω καλέσει σήμερα εδώ μαζί μας να μιλήσουμε έναν άντρα που είναι λιγάκι έτσι Διαφορετικό. Συνήθω οι γυναίκε μιλάμε πιο πολύ για το body shaming γιατί είμαστε και αυτέ που το υφιστάμεθα περισσότερο. Έχω καλέσει λοιπόν τον Βασίλη, άντρα, 27 χρονών. Ε... Γεια σου Βασίλη. Γεια σου, Άννα. Τι κάνει, Πού, είναι... Πού είναι τα μπράτσα σου. Τα μπράτσα μου έχω αφήσει σπίτι. Παραλία. Έχεις... Ένα... Το έχει το μπράτσα σου. Μια χαρά είσαι. Κάνω κάτι γίνεται. τώρα τελευταία. Δηλαδή δεν, σφίγγε, δεν είναι έτοιμο να σκιστεί το μανίκι. Μια χαρά σε βρίσκω εγώ. Ε, κοίτα, με extra large και τέτοιο ύψο δύσκολο θα να σκιστεί. Για πες Βασίλη, να ξεκινήσουμε έτσι, ε, εσύ έχεις βιώσει ποτέ, ε, από αυτά που μου έχεις πει κιόλα. αρνητικές κριτικές για το σώμα σου. Έχω βιώσει, κυρίως ε, από οικογένεια, Α, ωραία. κυρίως δηλαδή από, τους, ε, από γιαγιά, η γιαγιά έχει μεγάλο κόλμα με το βάρος. Ρε εσύ αυτό είναι κλασικό, δεν υπάρχει Είναι το κλασικό, γιαγιά. αλλά δεν είναι και η γιαγιά που θα σου μαγείρευε, και λε: Πάω στη γιαγιά μου και να φάω. Δεν ήταν αυτή η γιαγιά. Άλλη... Αλλά είχε θέμα με το φάκελο. Ήθελα να με να με μπουκώνει μέχρι να παχύνω. Τι συγγνώμη, ήθελε να παχύνει, αλλά δεν σου μαγείρευε κιόλα. Όχι, δεν το είχε καθόλου με το μαγείρεμα. Αυτό είναι παραφύση. Γιαγιά παππού πρέπει να μαγειρεύουν οι γιατί... Κανονικά πρέπει. Τώρα του το είχε με τα σουλάκια. Αυτό ναι. έχω να το παραδεχτώ. Ότι κάθε φορά που με έλαβε, πρέπει να βάνε κι τι, σου... τι σου έλεγε η για... ε, ε, Το παιδί πρέπει να φάει βουλάν, βούλα, μ' έτσι. Ναι το παιδί πρέπει να φάει, δηλαδή είναι πολύ λεπτό και τέτοια, ψηλώνει γρήγορα. Άλλο και αυτό. Κάθε φορά που ένα μικρό και έτρωγα, με το που έπαιρνα δύο-τρία κιλάκια, μπούμε 20 Θέλω ίσως. να δώσουμε κάποια πληροφορία πολύ σημαντική. Θέλω πραγματικά να μα πει πόσο ύψο έχει. Έχω ύψο 1,96. 1,96. Και 85 κιλά πλέον. 85 κιλά. πόσο ήσουνα παλιά. Όταν ολοκλήρωσα αυτό το ύψο πρώτη ηλικίου, ήμουν στα 70. Πρώτη ηλικίου πήγε σε 1,96. Ένα πολύ μεγάλο σκαμπανέμασμα από το σουφλά... μέχρι πρώτη ηλικία. Το, το σουφλάκι πολύ... τη γιαγιά είδε πώ έπαιρνε. Το τη Η γάτα τη γειτόνια. <laughs> Έχουν τα ει, Καλά, μην το πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Και και Για πε. Ναι. Και ήσουν πιο αδύνατο. Ναι, ήμουν πιο αδύνατο. δεν ναι, προφανώ γιατί ακόμα αναπτυσσόταν το σώμα. Να πούμε και ότι οι άντρε αναπτύσσονται μέχρι το τα 24 του και η οστική του δομή και η μυκή του δομή. Εντάξει. Θυμάμαι πάντοτε ότι είμαι λεπτό, Βέβαια δεν είχα την καλύτερη διατροφή αυτό να το πούμε. Ότι μικρό μέχρι πολύ πρόσφατα έτρωγα πάρα πολλά γλυκά. Πάρα πολλά γλυκά. Ναι. Είχα την τύχη ο πατέρα μου να δουλεύει σε μια εταιρεία όπου δίπλα υπήρχε ένα εργοστάσιο γνωστή επωνυμία mm. όπου έφερνε γλυκά με το τσουβάλι. Έτσι. Ήταν, αυτή είναι η παραγωγή του. Ναι. Το εργοστάσιο που παράγει γλυκά και διάφορε τροφέ. Οπότε εντάξει. Είχα την ευκαιρία από μικρό να τρώω πολλά γλυκά. Έζησε πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Έτσι. Σου βλάκει φυλα... <laughs> τη γιαγιά. Ο παπά <laughs> ε... μετά τουρτίτσα και σοκολατίτσα. Τι είναι αυτά. Έζησε ε... τέλεια παιδικά χρόνια. Ναι, εντάξει, η ζάχαρη ήταν στο πικ τη, μπορώ να το πω, σαν ναρκωτικό είναι. Αλλά... Λε αυτό να σε ψήλωσε. Λε τελικά η ζάχαρη να ψηλώνει. Όχι, δεν ψηλώνει, Είσαι πολύ κακό κάνει η ζάχαρη. Ναι, και το μάθα αργότερα. Το ξέρω, μην βγάλουμε fake news τώρα. <laughs> ναι, <ισχύει. laughs> αυτό ήταν καθαρά γενετικό. Εντάξει, με πατέρα δύο μέτρα. Και 70, λογικό. Και είσαι τώρα εσύ σχεδόν δύο μέτρα, πολύ πολύ αδύνατο. Πώ ναι. αισθάνεσαι μέσα στα υπόλοιπα παιδιά, Εγώ φυσιολογικά αισθάνομαι. Γενικότερα το έχω διώξει από μέσα μου αυτό το στερεότυπο. Και ότι κοίταξε να δει, πρέπει να βάλω μούσκουλα, πρέπει να φαίνομαι μειώδη, πρέπει να βάλω ξέρει αυτά που λένε όλοι και που μα προβάλλουν. Αλλά υπήρξε περίοδο που. Αλλά υπήρξε περίοδο ναι, που ήμουν λεπτό. Το, χειρότερο πρόβλημα που είχα πάντοτε ήταν ε, με τα ρούχα. Ναι. Δηλαδή είχα θέμα λόγω του ύψου έπρεπε να ανέβω κατευθείαν κατηγορία. Φαντάζομαι ότι όταν πήγαινα εκτισμωτικού ή γύρω στο γυμνάσιο, εγώ ήμουν κατευθείαν στα αντρικά. Α. Δεν ήμουν στα παιδικά ακόμα και στα φριβικά που υπήρχαν. Πήγα ναι. κατευθείαν στα αντρικά. Αλλά ήταν πολύ χιτά πάνω μου. Λόγω του ύψου έχω μήκη ναι. εγώ Μακριά χέρια, μακριά πόδια. Α. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μέση μου ή οτιδήποτε άλλο ήταν πιο μεγάλο. Δεν είχα κοιλιά, α πούμε. Κατάλαβα. Δεν είχα μεγάλο στήθο ώστε να καλύψει η οτιδηποτε αλλο ηταν πιο μεγαλο δεν ειχα κοιλια α πουμε σωστά. Ναι. Και είχα αυτό το πρόβλημα. Αυτό σαν κόλλημα, α πούμε, από μικρή ηλικία που μέχρι και τώρα. Τώρα ξαρχίζει και φτιάχνει λιγάκι, επειδή κούμπωσα κάποια κιλά, αλλά αυτό ήταν το πρόβλημα. Από συμμαθητέ, συνομιλίκου. Άκουγε πράγματα και για του διπλανού, ρε παιδί μου, αλλά και για θένα που. Πούς... Εντάξει, πολλά παρατσούλια από μικρό. Ναι, Ψιλολέλεκα, ναι. στέκα και τέτοια. Στέκα, ναι, ναι. κόκαλο, ναι. πετσί και κόκαλο. Ή ακρίδα με λέγανε, που γενικότερα πολύ νευρικό. Ο λυφό μου τα λέγε αυτά. Πώ σε λέγανε. Ακρίδα, ακρίδα. Επειδή ναι. είχα μακριά πόδια και πέταγα στο κατσίκι από εδώ και από ναι, ώρα. Ναι, ναι. Και, ναι, ναι, ναι. Ε, και αυτά δεν σε έκαναν να νιώσει κάπω λίγο περίεργα. Εντάξει, σαν παιδί. Προφανώ είναι... εσύ αμέσω διέφερε από, από μικρό, γιατί να έχει τέτοιο υψό και εγώ θυμάμαι ότι του ψηλού τη τάξη μα του θυμώ. Του Ναι, σύμφωνάς, ήταν πολύ. Ναι, ναι, και ήταν, ήταν ναι. και μικρό καταλαβαίνει ότι κάτσε. Όπω και το πολύ κοντό είναι λίγο, κατάλαβε. Το πολύ κοντό, το πολύ χοντρό, το πολύ ψηλό. Πο το το πολύ πολύ άδικο. Ναι. τα άκρα, ότι δεν έχουμε συνηθίσει σαν φυσιολογικό mm. στο μάτι μα ή ότι μα προσφέρουν γενικότερα. Το διαφορετικό, ναι, Το διαφορετικό ναι, αυτό ναι. που δεν είναι ίσο με όλη την πόλη μα μα φαίνεται κάπω περίεργο. Και εσύ με του συνομιλίκου, α πούμε, που καταλάβαινε ότι εκεί πέρα κάπω διαφέρει, πώ ήταν τα πράγματα σωματικά. Γιατί αγοράκι τώρα πανύψιλο, ε, πολύ αδύνατο. Τι συνέβαινε. Εντάξει. Υπήρχαν τα διάφορα σχόλια. Mm. Αλλά δεν μπορώ να πω. Γενικότερα, πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι είχα πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Λέει, ψυχολογικά μέσα μου. Δεν ένιωθε πολύ καλά. Shaming, δεν ένιωθα. Όχι, ντροπή δεν ένιωθα. Ναι. Το ότι ήθελα εν τέλει μεγαλώντα να κουμπώσω κάποια κιλά πάνω μου ήταν καθαρά γιατί αυτό που ήθελα να κάνω. Ναι, με καλύψουμε το κομμάτι που σου είπα με τα ρούχα. Ναι. Κομμάτι, ε, αλλά κυρίω αυτό που ήθελα να κάνω με τη γυμναστική μου. Δηλαδή, έχει βάλει κάποιο στόχο. Άπαξ ξεκινήσει η γυμναστική, είτε αυτό είναι κάποιο άθλημα. Είτε crossfit, σου λέω τώρα, κυκλικέ ασκήσει κλπ έχει ένα στόχο. Για να κάνει το στόχο, να κάνει τι ασκήσει που θέλει, χρειάζεσαι κάποια μυϊκή μάζα πάνω και κάποια δύναμη. Εκεί πέρα. Ναι, ναι. μου όμω για να βάζει ένα στόχο, για να βάλει ένα στόχο και να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για να καταφέρει κάτι, πρέπει αυτό από κάπου να ξεκινήσει. Δεν σου λέω ότι πάντα ξεκινάνε όλα από ε, ανασφάλεια. Υπάρχει Μπράβο. και Είναι αυτό. Είναι και ο θαυμασμό. Υπάρχει. Θαυμασμό. Α, αυτό, για πάμε λίγο, γιατί εκεί πέρα πιάνει πολύ το κυρίαρχο πρότυπο ομορφιάς, στερεοτυπική ομορφιά, ή, όχι ομορφιάς, ε, αρενοπότητα στο πώς πρέπει να είναι ένα γόρι. Εγώ, α πούμε, οι συμμαθητές που είχα που ήταν πάρα πολύ αδύνατοι και φίλους, ακόμα και τώρα, που κοντεύουμε 30 και είναι πολύ αδύνατοι, ε, τι άντρα είσαι, πετσί και κόκαλο, βάλε λίγο μη, βάλε λίγο. λίγο τσιτσι, πάνω, λίγο τσιτσι πάνω σου. Λίγο Δεν είναι τώρα αυτό. Τι άντρα τώρα, φτερό στον άνεμο, τόσο αδύνατο κοκαλιάρη. Ε, θα, θα, πάρει μπορεί... ο αέρα, Ναι, και μέρο. μετά όλα αυτά, συμπαραδηλώσει δίπλα ότι δεν θα μπορεί να είναι αυτό ο δυνατό στο σπίτι, να κουβαλήσει του σπιτιού την. πώς το λένε, να τα κάνει τη άντρας του. Ο, ο, ο άντρα του σπιτιού, φυλίες. μπράβο. Ο άνθρωπο που θα μπορεί να στηριχτεί πάνω του. κλασικά. Όπω το αντίστοιχο υπάρχει και στι γυναίκε, όταν είναι πάρα πολύ αδύνατε. Δεν το πάω τώρα στο πιο παχύ, το πάω στο πιο αδύνατο. Που η κοκάλο, που, ναι, που δεν θα μπορεί να μου κάνει παιδιά. που δεν μπορεί. Δηλαδή. Είναι, είναι στερεότυπο αυτό. Δηλαδή, κοιτά, κοιτά εσύ. Καταρχά, παιδ... όλε τις παιδικέ φιγούρε οι... τα... των παιχνιδιών τα αγοριστικά παιχνίδια, σε εισαγωγικά τα αγοριστικά, που τα πουλάνε ω τέτοια. Ε, είναι παιδικέ φιγούρε με μειώδει ε, υδραυλικού. Το μπατελουνάκι δεν είναι κατεβασμένο, είναι ανεβασμένο <laughs> ακόμα. σούπερ σουπερίρωε, με υπερδυνάμει, έχουν κάτι τεράστια μπράτσα. Γιατί, γιατί συμβαίνει γιατί αυτό, Ανάγκη, Γιατί συμβαίνει αυτό. Hello. Είναι καθαρά. Κοίταξαν, είναι εξελικτικό πρώτα απ' όλα. Είναι κατάλληλο εξελικτικό. Γιατί από την εποχή που ήμασταν Homo Sapiens και πιο πριν ο άντρα είχε το ρόλο του προστάτη και ότι έπρεπε να φέρει την τροφή στο σπίτι, να προστατεύσει την οικογένεια κλπ. Οπότε στην προσπάθεια όταν τα κάνει αυτά, έρχονται αντιμέτωπο με κάποια πράγματα, με τη φύση με λίγα λόγια. Έτσι. Έπρεπε να προστατεύσει την οικογένεια από τα αρπακτικά. Έπρεπε να κυνηγήσει ζώα τα οποία αντιστέκονταν. Έπρεπε να κουβαλήσει μετά το ζωντανό, να το φέρει σπίτι. Ναι. Αυτό τον έκανε να αναπτύξει κάποια σωματικά χαρακτηριστικά που θα τον βοηθούσαν. Μακριά χέρια για να μπορέσει να ρίξει το δόρυ, να ρίξει την πέτρα, ο ναι, στήθος, οι πλάτες, περισσότερο. Ναι. περισσότερο, για να κουβαλήσει το, ναι. το θύραμα στο σπίτι. Ναι. Αυτά τα πρότυπα όμως, που έχουν να κάνουν καθαρά με την επιβίωση του ανθρώπου, mm. τα θηλυκά της εποχής βλέπανε ότι αυτός mm. μπορεί να με προστατεύσει και να μου παρέχει στην οικογένεια πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον, ο οποίο δεν έχει αναπτυχθεί τόσο σωματικά. Ναι. Οπότε εξελίγητικά επέλεγε αυτόν τον άντρα. Είμαστε προγραμματισμένοι εξελίγητικά να βγάλουμε πάντα το καλύτερο για την επιβίωσή μα και την αναπαραγωγή μα. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν, άμα το φέρουμε μετά από τόσε χιλιάδε χρόνια, που δεν είναι και πάρα πολλέ, στο σήμερα, ισχύει ακόμα. Η γυναίκα θα κοιτάξει τον άντρα, θα κοιτάξει με τι μεγάλε πλάτες Θα κοιτάξει, όχι όλε, βέβαια, έτσι μετά κάνουμε όλα το ίδιο. Υπάρχουν και οι λεπτομέρειε και γενικότερα mm. οι πέστε. Τι. Ε... Οι εξαιρέσει. Οι εξαιρέσει. Υπάρχουν και εξαιρέσει. Όπου υπάρχουν και γυναίκε, θε να μου πει τώρα που δεν κοιτάνε άντρε με μεγάλε πλάτε. Όχι. Άμα το δει λίγο, λίγο, νωρίτερα από τώρα, από την τωρινή εποχή, γιατί πρέπει να καλύψουμε και κάποια χρονικά πλαίσια, θεωρείται σεξι και θελητό ένα άνδρα που πει κυλίτσα. Ναι. Η κυλίτσα στον άντρα παλιότερα, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι ήταν χωρισμένοι καθαρά σε πολύ πλούσιου, αυτοί που είχαν όλο τον πλούτο μαζί του. Κόντρα σε αυτού που ήταν ή δούλοι Ημεροδούλη με ροφάει, ναι. αυτό ο οποίο είχε κιλίτσα πάνε να πει ότι είχε τροφή. Είχε δύναμη, είχε χρήματα, άρα μπορούσε να τραφεί καλά. Οπότε αυτό έμεινε. Διαλέγα τον άντρα με την κυλίτσα γιατί είχε να προσφέρει κάτι. Είχε να προσφέρει τροφή. Ναι. Ερχόμενοι στο σήμερα, που πλέον η τροφή και η επιβίωση μα είναι κάπω πιο εύκολη από τότε, καταλήγουμε στι γυναίκε όπου θα κοιτάξουν το αεροενόπόσχομα. Πλέον ξέρουμε κιόλα ότι ο παχύσαρκο δεν είναι υγιή, γιατί βγάζει διάφορα προβλήματα υγεία, καρδιαγιακά κλπ. Οπότε διαλέγουμε ένα πιο αρενοπό, αλλά και πιο ομοιώδη, πιο α το πούμε υγιή σώμα. Είδε όμω ότι από μόνο σου μπαίνει σε αυτή την νοοτροπία. Είναι, υγεία είναι. είναι. Κοίταξε να δει, μπαίνει από μόνο σε αυτή την νοοτροπία γιατί παρουσιάζει αυτό το σώμα ω το αρενοπό. Δηλαδή ο άλλο Απεκδιέτη του φίλου του, α πούμε, επειδή έχει παραπάνω κιλά, ή εσύ, αν παρέμενε 20 κιλά κατά το ύψο σου, ε, αν ήσουν 60 κιλά και ένα 90, και ήσουν πάρα πολύ αδύνατο. Αλλά εντό του φυσιολογικού σου βάρου, έτσι. Δηλαδή, δεν είχε. Δεν προφανώς... έχω προβλήματα υγεία, είναι το σημαντικό. Ναι, προφανώ. Αυτό η εικόνα, okay, στο θε... είναι το θέμα το ένα κοιλών, κομμάτι αυτό. Το θέμα των κιλών έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πόσο φυσιολογικά είναι τα όρια του λύπου σου. Ούτε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, άμα εγώ είμαι. 90 κιλά και το λίπο μου είναι. Δεν έχω λίπο πάνω μου και είμαι 90 κιλά μη. Έχω θέμα. Έχει θέμα. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Δεν είναι το θέμα να ζυγίζεσαι και να κοιτά τα κιλά σου. Είναι το θέμα να κοιτάξει το λίπο σου. Πόσο είναι. Να, κοιτάξ, να κοιτάξει την υγεία σου γενικότερα. Ναι, αυτό. αυτό. Να κοιτάξει την υγεία σου. Το λίπο φέρνει προβλήματα. Αν είναι παραπανήσιο από όσο χρειάζεσαι. Γιατί προφανώ χρειάζεται και το λίπο, γι' αυτό το αποθηκεύει. Αλλά όταν είναι παραπανήσιο, βγάζει προβλήματα. Εμεί τώρα μιλάμε γενικότερα για πράγματα, για όρια σωματικά, τα οποία... Κοινωνικά είναι αυτά τα όρια, Εγώ λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είναι σωματικά τα όρια αυτά. Δηλαδή, θεωρώ είναι ο λόγος ότι... ο λόγο που μα φέρανε μέχρι σήμερα να υπάρχουμε και να μην έχουμε εξαφανιστεί. Και η κοινωνία που βρίσκεται και το κατασκεύασμα που βρίσκεται. Καθαρά από θέμα επιβίωση μιλάμε. Μιλάω για το που πάμε, που πάμε. Μωριά στην επιβίωση θα... τώρα, τώρα. Τώρα και... βλέπουμε όλη μέρα πνευματικά. Netflix και παραγγέλνουμε από το e-food. Α επιβίωση. Είμαστε όλοι μέρα στου καναπέδε αυτό, αυτό έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Βλέπει τι λε τώρα. Καταντήσαμε να κάνουμε τα McDonald's ή οτιδήποτε, ξέρω να μιλάω και εταιρείε τώρα, οποιαδήποτε εταιρεία fast food, αυτό το όνομα τη fast food, έτσι, γρήγορο φαγητό, πάνε πει ότι με του ε, ρυθμούς που ζούμε σήμερα, γρήγορο φαγητό. Φτάσαμε όμω στην εποχή όπου πλέον δεν χρειάζεται να κυνηγάμε την τροφή μα. Άρα το φαγητό είναι πιο εύκολο, πιο εύκολο προσβάσιμο. Το καλό φαγητό δεν είναι εύκολο προσβάσιμο. Τώρα ξεφύγαμε βέβαια γιατί. Ναι, τώρα έχουμε φτάσει και παλιού. Ωραία. Ωραία. Τώρα έχουμε την ικανό, έχουμε, το πω, έχουμε τις δυνατότητες να μπορέσουμε να χτίσουμε την εικόνα για το σώμα που θέλουμε πολύ πιο εύκολα. Που δεν είναι πάντα τόσο εύκολο αυτό. Απλά ενώ ότι το σώμα που θέλει, το σώμα που ήθελες εσύ, ας ξαναπάμε λίγο πίσω, ας πάμε. που είσαι ένα μικρός και είσαι ένα αδύνατος πολύ, το σώμα που ήθελες εσύ να αποκτήσει. γιατί το έχεις βάλει στόχο αυτό να το αποκτήσει. Είχα βάλει στόχο ότι χρειάζομαι να πάρω κάποια κιλά παραπάνω διότι έβλεπα στον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα που θέλω. Oh. Αθλητική φύσεω, mm -hmm. κυρίω. Την αθλητική μου φύση δεν την πήγα καθαρά για το αισθητικό κομμάτι. Ότι κοίταξε να θέλω να βγάλω μόσχουλα για να αρέσω. Ah. Αυτό είναι κάτι το επιπλέον. Δηλαδή, δε, δε, δεν, δεν κοίταγε στον εαυτό σου το καθρέφτη και λέγε: κοίτα το ποντικάκι μου πώ έχει πετάξει. Αυτό είναι το παμίνηκι μέσα σου. Δηλαδή, είναι η ευχαρίστηση ότι κοίταξε να δει αυτό που κάνω, η προσπάθειά μου ανταμείβεται. Ναι. Δεν το κοίταγα και έλεγα, κοίταξε να δεις, πέταξε το ο δικέφαλος, τώρα. Θα βγω το καλοκαίρι στην παραλία, θα με κοιτάνε τα κοριτσάκια και θα λένε, αχ, κοίταξε να δεις τη χέρια αυτός. Αχ, κορίτσια. <laughs> κορίτσια Μπάρκουλης. <laughs> Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ότι υπάρχουν προφανώς και αυτό μας σπρώχνουν πάρα πολύ και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να φιλτράρουν αυτό το πράγμα μέσα τους. Τι είναι το φυσιολογικό, γιατί πρέπει να γυμνάζομαι, γιατί πρέπει να γυμνάζομαι για να έχω μια υγεία μέσα μου, να έχω μια ζωή όσα χρόνια είναι να ζήσω, η οποία να έχει κάποιο επίπεδο, να έχει μια ποιότητα. Ναι. Διότι είτε πάρει πολλά κιλά, είτε χάσει πάρα πολλά κιλά, κάποια στιγμή έχουν τα προβλήματα μακροχρόνια. Μπορεί σε μικρή ηλικία να μην τα έχεις αυτά τα προβλήματα, όντα παχύσαρκο ή όντα πάρα πολύ λεπτό, Μεγαλώνοντα, θα εμφανιστούν. Όμως. Ναι, αλλά μιλά για προβλήματα ιατρική φύσεω. Ναι. Το θέμα είναι όμω ότι μπλέκονται και ψυχολογικά ε. πράγματα μέσα. Γιατί το βάρο δεν είναι υποθυρισμό και υπερθυρισμό. Το βάρο είναι, είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένο με την ψυχολογία του ατόμου. Για την ψυχολογία, του ατόμου. Γι' αυτό ε, ούτε θεωρώ ότι οι πολύ παχεί άνθρωποι έχουν πάντα θέματα υγεία ή ψυχολογικά, μπορεί να είναι έτσι ως καρυτος το ρε παιδί μου. Οι Ούτε η πολύ αδύνατη. Δηλαδή, εσένα ήταν έτσι ω καρέ σου. Και απλά έβαλε. Στο... Ήταν έτσι ω καρέ σου, Βασίλη. είναι γενετικό, προφανώ. Και απλά είναι έβαλε, σου... ναι. έβαλε στόχο να τα αλλάξει. Μην μου πει τώρα ότι υποσυνείδητα, όπω όλα τα δυνατά αγόρια που ξέρω, έχουν περάσει φάσει γυμναστηρίου. Γυμναστήριο δεν πήγε. Για να βάλει. Ε, γυμναστήριο δεν έχω πάει. Αθλητισμό έκανα από μικρό. Ε, Personal train ουσιαστικά. και Έκανες και όμως με βάρη ναι. και τέτοια ναι, ναι, πράγματα. Βάροι, ε, ναι. ε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι και οι γυναίκες ταυτόχρονα, απλά επειδή έχω καλέσει εσένα τώρα που είσαι άντρας, ε, δεν συμμορφωνόμαστε με το... το το, το, έμφυλο, το, το, έμφυλο, στερεότυπο του πώ πρέπει να μοιάζουμε. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Ναι, εσύ μου μιλά τώρα κάτι πραγματικά που θέλουν να μα προβάλλουν. Κοίταξε, θα δει το lifestyle, σου λέει ότι εσύ πρέπει να έχει σχέση με το μεταξύ μα. Και, εμείς, μετά και λίγο, α... Κι εγώ, και εγώ, μετα, και εγώ με τι φίλε μου δε πούμε, ξέρω εγώ, ότι πω, πω, ναι, δεν έχει καμπύλε, δεν είσαι αρκετά θηλυκά, θηλυκό, α πούμε. Κατάλαβε. Μεταξύ μα το λέμε. Το βιώνει και από μικρά παιδιά. Ρε, παιδι, ε, γυμναστήρια μα παρατηρήσει, όλα τα 15 χρόνια. Σηκώνουν βάρη, δεν τα αντέχει ο οργανισμό αυτό το πράγμα. Θα σπάσουν στα δύο. Άλλω αυτό Αυτό είναι η παιδεία που πρέπει να περάσει μέσα. Τι Δι... τώρα, μεγάλη κουβέντα, είπε. Μεγάλη, ε, μεγάλη κουβέντα. Γιατί η παιδεία στο να μάθει πώ να γυμνάζεσαι. Για ποιο λόγο να γυμνάζεσαι. Έχουμε καταλήξει. Το μόνο καλό τη σημερινή εποχή, το ότι το αλλάξαμε και πλέον το ωραίο είναι το γυμνασμένο, το... και πλέον ο κόσμο ξεκινάει και πηγαίνει στα γυμναστήρια. Το... Οι νιου... το fit είναι το new beautiful, πώ όλα είναι και στα. Ναι. Ναι. Μπορεί να το πει έτσι είναι κάτι καλό. Αλλά όταν υπάρχει κάτι καλό, δυστυχώ υπάρχει κάτι κακό ταυτόχρονα. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα ότι ο κόσμο βιάζεται, έχει αποτελέσματα. Και πού καταλήγει, πηγαίνει στα αναβολικά, πηγαίνει στα enhancements κλπ. Καλά, το έχει τραβήξει πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα τη υπερβολή και αυτό τη μη παιδεία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε φτάνει στα άκρα. Και συνήθω είναι και το θέμα τη εικόνα που παίρνει. Δηλαδή, 100 σκουότ, κοπέλα, ε, βασικά, δύο ώρε μυναστήριο σκουότ, μόνο σκουότ, ρε σκουότ, σκουότ, βάρη για πόδι, πόδι, πόδι. πόδι ο άντρα είναι, για... μόνο πάνω. Ο άντρα είναι μόνο πάνω για. Ε, για... Πώ το λένε αυτό. Τσέκιν legs τα λέμε, τα πόδια τη σκότας. Δεν κάνουνε πόδια οι άντρε πολύ. Κάνε κάνε χέρι, όλη μέρα χέρι, χέρι, χέρι. χέρι. Έχει γίνει. Ε, η μέση και ο αφιένα με τον αρμέ δεν γίνεται τίποτα κουτάκια που προσπαθούν να κάνουν στην κοιλιά του να πληκτρολογεί τηλέφωνο, ξέρω εγώ τι φτιάχνει στην Αυστραλία. Είναι λίγο. Φτάνουν σε μια κρέα. Σε κατάσταση, ειδικά οι άντρε, παρατηρώ, ειδικά το καλοκαίρι, σε μια κατάσταση σχεδόν δυσμορφ... Δυ δυσμορφία, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνει ότι έχει πριστεί τόσο. Θα σπάσει φλέβα σου, ξέρω εγώ. Και οι γυναίκε αντίστοιχα. Δηλαδή, ναι. Ο... Ναι, Πλησιάζει ναι. το καλοκαίρι και είναι σε φάση. Πρέπει να χάσω τα κιλά μου, πρέπει να χάσω τα κιλά μου κλπ, και λοιπά. Και λίγο και κόβουν. Άρα, μην την μου πεις τροφή πεις ότι... τους. Μην μην λέμε τώρα και πράγματα τα οποία ο στόχο είναι η υγιεινή, η ισορροπημένη διατροφική ασφάλεια. Άδρο... Ναι, ρε ναι. ναι, ναι, παιδί ότι μου. Ότι δεν μπορούν να το χάψουν αυτό μέσα οι άνθρωποι, να το φιλτράρουν και καταλάβουν γιατί κάνουν τι κάνουν και να αφήσουν στο έξω κομμάτι την ψυχολογία του και τα κόμπλεξ του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Ο στόχο σήμερα ποιο είναι. Ο στόχο βασικά ποιο είναι στην ουσία των περισσότερων, η εμφάνιση. Ναι. Εγώ θέλω να δείχνω έτσι. Το να δείχνω έτσι είναι κάτι που το έχουμε και τα μάστο, Και οι κοπέλε και οι, γυναίκε άδ... και οι, οι άντρε σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Ε, αυτό σου προβάλλω ότι είναι το θελητό, το ωραίο παντού, όπου και να κοιτάξει. Πολύ μειώδη. η αυτοί σε, αυτοί άδρες, ατάκα, ε, τα... Το ιδαν... tips για ένα αρενοπό ιδανικό σώμα. Δηλαδή, πώ το... Τι είναι το... ιδανικό. Τι είναι ιδανικό, Ρεφ. Για... 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 για Το πέξουμε. ιδανικό για τον καθένα είναι προσωπικό, έτσι. Ναι. Βέβαια, υπάρχει η επιστήμη, η οποία προφανώ κάτι ξέρει παραπάνω. Mm. Όπου σου λέει τι είναι το ιδανικό. Όντω. Ναι. Αλλά και το ιδανικό είναι συγκεκριμένο για τον καθέναν. Ναι. Άλλο ιδανικό έχει ένα εκτόμορφο σαν και εμένα που η οστική του μάζα είναι πιο χαμηλή από κάποιον μεσόμορφο ή ενδόμορφο που βάζουν κιλά ή έχουν μεγαλύτερη οστική μάζα μέσα του. Γιατί προφανώ για να μπορεί να σηκώσει κιλά πάνω σου, να έχει κιλά πάνω σου στο σώμα σου μη, πρέπει να έχει και την ανάλογη οστική μάζα για να μπορέσει να τα σηκώσει. Χωρί σκελετό, πώ θα βάλει. Είναι σαν, το... Σαν την οικοδομή. Χωρί καλά θεμέλια, πώ θα σηκώσει ο ουρανό Καρά, χωρί σκελετό δεν έχει και νόημα να μιλάμε. <laughs> λοιπόν, αλλά όχι και ξεκινάνε... να γίνουμε Hal Hogan, να πούμε, για να μπορούμε να σηκώσουμε ένα κουτί ή μια σκουλα... σακούλα σκλαβενίτη από το σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν είναι μόνο η σακούλα σκλαβενίτη. Είναι ειναι το πολλά πράγματα. πραγματα Κοίταξε να Να το πάμε και στην αρχαία Ελλάδα που το λέγανε ενό υγιή εν σώμα τη γη. Ναι, κάτι ξέρανε. Γιατί τότε δεν ήταν μόνο διάβασμα ή δεν ήταν μόνο η καλοπέρασή του, γυμνάζονταν κιόλα. Είδαν που μπορούσε να του πάει αυτό το πράγμα. Κάτι ξέρανε παραπάνω. Οκ. Okay. Και σήμερα επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα επιστημονικά. Ότι ναι, κοίταξε να δει, η άσκηση μειώνει προβλήματα yeah. αργότερα, καρδιαγκιακά, με οποιαδήποτε άλλη πάθηση που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Η άσκηση είναι κάτι σωστό. Δεν το πάμε στο ακραίο κομμάτι όμω. Μην το πάμε στο ακραίο κομμάτι. Δηλαδή, βιάζομαι να, κάνω, να κουμπώσω πολλά κιλά ή έχω ένα πρότυπο στο μυαλό μου, ένα σώμα που θέλω να φτιάξω που το πιο πιθανό ότι θα μπορέσω να φτιάξω το δύο σώμα γιατί ο καθένα γενετικά είναι διαφορετικό. Λοιπόν, και έχουν αυτό το κομμάτι στο μυαλό του και καταλήγουν να βιάζονται να προλάβουν να φτιάξουν το σώμα που θέλουν ε, και μπαίνουν σε αυτά που είπαμε αναβολικά κλπ. Γιατί το λίπος στου ανδρικού γλουτού είναι ανύπαρκτο και αυτό θεωρείται το καλό του, δηλαδή μην έχει λίπο στο, στο γλουτό, ενό γυναίκα αντίθετο πιστεύει. Διότι... Αυτό είναι, υπάρχει απάντηση. Διότι η γυναίκα, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν περισσότεροι, το λίπο που παίρνει για το θυλασμό δεν το παίρνει από το στήθο. Το στήθο αναπτύχθηκε καθαρά για αισθητικού λόγου από όταν ξεκινήσαμε να περπατάμε στα δύο πόδια. Οπότε το αρσενικό προσέγγιζε το θηλυκό από μπροστά. Το λίπο που παίρνει λοιπόν για το θυλασμό το παίρνει από τα οπίστια. Mm. Από του γλουτού. Εκεί πέρα αποθηκεύεται το λίπο. Mm. Γι' αυτό και οι άντρε επιλέγουν γυναίκε οι οποίε έχουν πιο στρογγυλού ποπού, και άμα κοιτάξει κάποιε άλλε κοινωνίε όπου δεν, είναι τόσο, δεν έχουν προβάλλει τόσο πολύ το αρένο από το, το γυμναστριακό σώμα, έχουν άλλα πράγματα. Υπάρχουν φυλέ στην Αφρική όπου θεωρούν όμορφο το σώμα τη γυναίκα όταν είναι παχύ και όταν έχει ναι. πολύ μεγάλα οπίστια. Πλούτες, Γιατί ξέρουν ναι, ναι, ναι. ότι. έχει σίγουρα να φρέψει το πεδίο. Εγώ Έρχει αν πάω, στην Αφρική, εγώ, όταν αν πάω στην Αφρική, καλά και εδώ πέρα που είμαι, είμαι τελείω. Δεν θα, κοιτάξει... okay. θα με κοιτάξει κανένα. Ε, τόσο αδύνατη, ναι. Ε, 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 Έχεις βιώσει ποτέ ότι ε, Εντάξει ρε παιδιά, οκ, okay, είμαι πολύ αδύνατος Άντε παρατήστε με τώρα, ε, εντάξει ναι. Κάντε δουλειά σας το έχω βιώσει, προφανώ ναι. το έχω βιώσει. Το έχει πει. Δηλαδή, όταν είναι κλασικέ ατάκε που θα σου πούνε, όλοι όσοι σε βλέπουν. και mm. Κοίταξε, αν δεν λίγο οπότε φαίνεται να πετάξουν ένα Όπω και με το ύψο. Τι καιρό κάνει εκεί πάνω, η κλασική ατάκα που λένε όλοι. Oh. Δηλαδή, εντάξει, το ακού μια φορά, δύο, εντάξει. Έχει, Έξεκινείς έχει ξεκινήσει να βρέχει, πε και <laughs> <laughs> Είναι αυτό, είναι συγκαλυμμένη η αγένεια και πιστεύω ε, προσβολή. Δεν είναι αυτό. Εγώ για την υγεία σου το λέω, ο γλυκό μου. Εγώ, εγώ το λέω γιατί τάξει τόσο σώδι... Ναι, μπορεί να όντω να το λέω αυτό. Δεν το σκέφτονται. Επειδή ξέρουν τον, τον εαυτό του, μπορεί να είναι πιο μειώδη, μπορεί να έχουν περισσότερα κελά πάνω του. Δεν το καταλαβαίνω ότι το, το μπορεί να το ακούσει 500 φορέ αυτό το πράγμα και πλέον έχει καταδύσει βαρετό. Ναι, ρε, παιδί μου. Το από την καλή του καρδιά, α πούμε, ή μπορεί από το ενδιαφέρον τη ή οτιδήποτε. Ή από ζήλια κιόλα. Ναι, Έχω ναι. βιώσει και ζήλια Για λόγω, λόγω του σώματό μου. Γιατί? Διότι γι' αυτό το λέω όπω είπα, ότι από μικρό έτρωγα πάρα πολλά γλυκά. Μπορούσα να ευχαριστηθώ το φάγητο. Ευτυχώ οι εξετάζουν τα πάντα καθαρέ, έτσι. Ναι. Ούτε ζάχαρο, ούτε χολιθαγένεια, ούτε τίποτα. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Ναι, αυτό ήταν το τυχερό μου. Ε, μπορούσα να ευχαριστηθώ το φαγητό, ό,τι φαγητό και αν ήθελα, και ό,τι γλυκό και αν ήθελα και στι ποσότητε που τα έτρωγα, γιατί έτρωγα πάρα πολύ από μικρό. Ε τώρα δύο μέτρα κοντάνε. Ναι. Και δεν είχα πρόβλημα γι' αυτό. Πολλοί, αυ... άνθρωποι αυτό το ζηλεύουν, γιατί με ένα κομματάκι κέικ, α πούμε, παίρνουν κιλό. Όχι μόνο αυτό. Ήσουν και πολύ φαινόσουν, δηλαδή ότι όσο να έτρωγε δεν έπαιρνε, ρε παιδί μου. Ναι, τα και κατευθείαν. Πολύ υψηλό μεταβολισμό. Ναι, Είναι ναι. το τυχερό αυτό. Αλλά παρόλα αυτά σου λέγανε. Πάρε κανένα κιλό. Ναι. Δηλαδή αυτό γιατί να το πούνε, λέει. Είναι ναι. Από το θέμα ζήλια, μήπω. Ότι κοίταξε να δει. Αυτό μπορεί να ευχαριστηθώ για το. Εγώ δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ τόσο πολύ όσο αυτό. Γιατί εγώ να έχω αυτό το σώμα, γιατί αυτό δεν έχει αυτό το σώμα. Ναι. Είχε ποτέ κάποιον που να κοίταξε σαν εικόνα και μικρό, πιο έφηβο. Να πει ότι εγώ αυτό το σώμα θέλω να αποκτήσω. Αυτό είναι. να μοιάσω με το σώμα αυτού νου, του πρωταγωνιστή στην ταινία του. Σαν παιδί, προφανώ και όλοι οι άνθρωποι, μέχρι να φιλτράρουμε αυτά που βλέπουμε, εντυπωσιαζόμαστε από τα υπερβολικά. Όλοι, πιστεύω, όταν πρώτο είδαμε σωματαράδε τύπου Σβάρτζανέκερ κλπ., είπαμε ρε φιλόπα. Mm. Τι είναι αυτό το πράγμα, Πώ το έχει κάνει αυτό Δηλαδή το υπερβολικό, ναι, ναι. είτε σε μικρή κλίμακα είτε σε μεγάλη κλίμακα, τραβάει την προσοχή. Σου δίνει υπερδυνάμει. Ε. Ναι, άλλο αυτό. Οι super που σου έβαζα. Άμα κοιτάξει ε, χρονικά, καθώ περνούσαν τα χρόνια, οι διάφορε που βγαίνανε στα κόμικ κλπ. από παλιότερα έω σήμερα, θα δει τη διαφορά. Παλιότερα είχε οι οποίοι είχαν φυσιολογικά σώματα και πολλέ φορέ λεπτά σώματα. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι super έχουν γίνει. Μίστερο Ολύμπια, ξέρω. Ναι, ναι, υπερτεσοστερονάτη τύπη. Να σου πω, έχει καλά, δεν το συζητάω, αλλά θα είναι μια άλλη κουβέντα αυτό Γιατί γυναικεία σώματα στα κόμικ. Mm -hmm. Τα γυναικεία σώματα στα κόμικ είναι. Ε, 90-60. Πια 60, ρε. <laughs> Η είναι 30. Την πιάνω εδώ και κάνω το δαχτυλίδι. Τελείω. Και δηλαδή εντάξει. Έχει το το. Ε, και το λογικό του. Και εσύ ποιον επιθυμούσε να μοιάσει, Α σου πω. Λόγω του αθλητισμού mm. κυρίω είχα σώματα αθλητών που μου αρέσαν πάρα πολύ. Που μέχρι και σήμερα, α πούμε, το σώμα του Μπόλτ, ο οποίο είναι και κοντά στο ύψο μου, όπω ξέρω. Έλα ρε. Βάλε, ο Μπόλτ, α πούμε, είναι, νομίζω, 96-98, κάπου εκεί πρέπει να είναι, και γύρω στα 100 κιλά. Το... Δηλαδή μου ρίχνει ε, καμιά ε, κουσαριά κιλά άνετα. Τι τεσταίζουν αυτού, βρε παιδί μου, που τρέχουν σε κούρσα τώρα. Ε, αλλά βλέπει ότι μέχρι και τόσα κιλά πάνω που είναι, φαίνεται λεπτό. Δηλαδή δεν τον βλέπει και λε: κοίταξε αυτό έχει μπούσκαλα κλπ. Ναι. Βλέπει ότι είναι γραμμωμένο κλπ. Γιατί... Καλά, τώρα μιλά για και αυτό έτσι, μυές, Αλλά... Μιλάς για πρωταθλητισμό. Εκεί πέρα λίγο τα όρια του σώματο είναι τελείω. Σε, σε... σε υπερβολή είναι. Έτσι. Ναι, εντάξει, μιλάμε και για ντόπε και ναι. λοιπά. Okay. Ε, έχει νιώσει εσύ ποτέ, Βασίλη, κάπω άβολα με την εμφάνισή σου μετά από. Πο... Ισρωή πολλών αρνητικών σχολείων. Δηλαδή να λε παιδιά, μήπω όντω. Δεν είμαι και πολύ. Δεν ξέρω. Έχει νιώσει. Έχεις... Έχω νιώσει ναι, σε μικρότερη ηλικία mm. που τότε κιόλα ε, είσαι λίγο ανταγωνιστικό. Είναι οι ορμόνε, η σταθερότητα ανεβαίνει, ξέρει, yeah. έφυγο κλπ. Οπότε υπάρχει λίγο ανταγωνισμό ή συναγωνισμό. Έ, ε, συναγωνισμό, συναγωνισμό και πολύ κλείσιμο στην τουαλέτα έχει χτίσει τα αγόρια. <laughs> <laughs> Βγείτε Έχουμε, να πούμε εμεί. <laughs> 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 ε, ναι, το έχει νιώσει. Δηλαδή, Βλέπει άλλα παιδιά τα οποία είναι. Έχουν περισσότερο κλαπάνω, έχουν καλύτερο γενικό αποτύπωμα πάνω του ή αθλούνται. Έχουν πιο ωραία σωματάκια. Σύμφωνα με αυτό που έχουμε στο μυαλό μα είναι πιο ωραίο. Ναι. ναι, το έχω νιώσει προφανώ. Ναι, ναι. Αλλά... Αλλά το φίλτρα, γιατί ξέρω ότι. Κοίταξε να δεις, μεγαλώνοντας, προφανώς, ότι αυτό το σώμα μου έδωσε η φύση. Ναι. Οι γονείς μου, τα, γεν, ε, τα γονίδια τους, αυτό το σώμα μου, που μου δώσανε. Θα προσπαθήσω να το κάνω το τέλειο όσο μπορώ που δεν μπορεί να το ποτέ. Αυτό στα μέγιστα του mm -hmm. τέλο πάντων σε αυτό που θέλω να κάνω. Και αυτό είναι. Αυτό, έχω, αυτό, θα... Αυτό χρησιμοποιώ. Ή... Δεν μπορώ να το αλλάξω. Δηλαδή το ιδανικό σώμα για σένα ποιο θα ήταν. Ε, ιδανικό σώμα. Θα ήθελα να είμαι ενδόμορφο, α πούμε. Τι δηλαδή είναι, αυτό, να μην... Δησκολ... Είναι οι τύποι σωματότυποι. Έχουμε τον εκτόμορφο, τον ενδόμορφο και τον μεσόμορφο. Εγώ τι είμαι. Εσύ είσαι εκτόμορφο σαν και εμένα. Τι είναι αυτό. Τι είναι. είναι... Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ψηλό μεταβολισμό δεν βάζουν εύκολα κιλά. Καθόλου όμω. Χάνουν εύκολα, ναι. αλλά δεν βάζουν εύκολα κιλά. Ναι. Είναι λεπτοί, έχουν μακριά άκρα. Έχει τέτοια. Τι γνώμονε η. Είμαι ο εκτόμορφο. Εκτόμορφ. Εκτόμορφ, ναι. Ο, ενδο... Ο ενδόμορφος είναι το άλλο άκρο. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο βάζει πολύ εύκολα, χάνει πολύ δύσκολα, έχει μεγάλη οστική μάζα, έχει κρέα πάνω του δηλαδή. Και ο μεσόμορφο είναι ο καλύτερο σωματότυπο γενικότερα, θεωρώ ότι και σε αθλήματα, άσχετα με το ύψο που μετράει πολύ περισσότερο. Ότι όταν έχει ένα σώμα το οποίο μπορεί να πάρει εύκολα και μπορεί να χάσει εύκολα, είναι το ιδανικό. Γιατί προλαβαίνει τον χρόνο σε αυτό που θέλει να κάνει. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι ενδόμορφο. Ναι. Ε, γιατί πιστεύεις ότι οι άντρε, σε εισαγωγικά, δεν του επιτρέπεται να είναι πάρα πολύ αδύνατοι κοινωνικά, α πούμε, έχουν κάποιο. Δεν, α... δεν αναλογούν πώ να το πω. Δεν είναι αυτή η σωστή συσταγωγικά εμφάνιση για έναν άντρα. Στο Δεν θεωρούνται, θεωρούνται αρενοί. Στο σήμερα ναι, όταν είσαι πάρα πολύ αδύνατο. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είσαι πάρα πολύ αδύνατο. Ε, ε, θα... Έχω και γνωστό πίσω του ύψου, μου και είναι 65 κιλά. Σημαίνει. Ναι, ε, είναι πάρα ναι, πολύ αδύνατο. Ναι, ναι, ναι. 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 Γιατί πιστεύει αυτό, Γιατί ο όγκο και το ύψο είναι θέμα επιβολή. Είναι το dominance που λέμε. Ναι. Δηλαδή, χωρί να θέλω να θίξω κανένα προφανώ. Άλλο dominance έχει ένας ψηλός και άλλο dominance έχει ένας κοντός. Ναι. Γιατί είναι τι φαίνεται παραπάνω. Τι Το ίδιο και με τα κιλά. Έτσι. Mm. Άλλο dominance έχει ένας άνθρωπος που είναι πιο γεμάτος, έχει άλλη προβολή με στο χώρο, άλλο εκτόπισμα, και άλλο εκτόπισμα έχει ένα πιο μήνυ Αυτό, πιο είναι, μαζεμένος. αυτό είναι μια αντικειμενική διαφορά που βλέπει. Αλλά εννοώ γιατί, γιατί πιστεύεις πιστεύει ότι συμβολίζει το ο ψηλό μειώδη, α πούμε, ο πολύ μειώδη, το όμορφο και τώρα να πω, ενώ ένα πιο κοντούλη ή ένα πολύ αδυνατούλη ε, δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Όπω μια κοπέλα η οποία είναι, πω το λένε, πάρα πολύ αδύνατη. Ε, ή μια κοπέλα που είναι, έχει, είναι παχουλή, έχει πολλά κιλά. Ε, δεν θεωρείται... Δεν θεωρείται. Αυτό χωρίζεται σε δύο από Δεν κομμάς. θεωρείται. Δεν. Ε, σου λέω τώρα με τα κριτήρια τα αντικειμενικά που συναντάμε εκεί έξω. Πώς να χα... Ένα πράγμα θα δεις στο ίντερνετ, ε, άμα πατήσεις τη λέξη ξεργοσόμοι κιλά. πώς θα χάσεις σε δέκα μέρες ή πώς, θα... ή πώς θα αποκτήσεις το Κυρίως σώμα της Κυρίως πώς παιστοδία. θα χάσεις. Κυρίως πώς θα χάσεις, δεν συζητάω. Χάσεις. Ναι, πώς θα πάρεις κιλά είναι... Λίγο πιο ειδικό και λίγο πιο περιορισμένα και πέρα τα άτομα. Ε, φαντάσου, αν το Google θα δεις από κάτω να γράφουν Ναι, υπάρχουν ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να πάρουν κιλά. Είναι σαν να είσαι εξωγήινος ξέρω Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, και Αυτό, γιατί πιστεύω. Τι λέγαμε. Χάθηκα στην ερώτηση τώρα. <χαι> γιατί πιστεύω ότι, αυ... ότι ένα πιο γεμάτο ή οτιδήποτε ναι. έχει. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο θέλητο. Δηλαδή, κάποιον... θα τον δούμε οι γυναίκε. Για να αρέσει, θα τον δούμε οι γυναίκε και θα πούμε. Κοίταξε να δει. Μπορώ και πληκτρολογώ στην κοιλιά του νούμερο να πούμε στην Αγγλία. Κοίτα τι ωραίου τετραπάκ που έχει. Κοίτα τι μούσκουλα που έχει. Που αυτό δεν συμβαίνει προφανώ. Εμεί, να ξέρετε, οι γυναίκε. Δεν κοιτάζουμε. Μην, ναι. μην δούμε κοιτάμε την εμφάνιση, μην λέμε και ενώ ψέματα. Και αλλά άμα δει τώρα τον άλλο να, σφίγγεται, να γυρίσει το κεφάλι του στο πλάι, γιατί έχει τον αφιένα όλο, έχει, δεν μπορεί να το γυρίσει, έχει γίνει όλο. Έχει όλος... ένα θέμα με τον αφιένα, το έχει πει πολλέ φορέ. Ε, ενώ ότι ήταν. Χαλαρό αφιένα πρέπει να είναι, παιδιά, να είμαστε χαλαροί. Ή α πούμε έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ μη, είναι τεράστιο. Ε, σιγά το ωραίο. Νομίζω ότι πλέον, και να δει και με το, του τεράστιου Που είναι υπερβολικά υπερφυσική μεγάλη ναι. ύλης, δεν νομίζω ότι αρέσει αυτό. Δεν, Δεν αρέσει. Δεν αρέσει. Πλέον έχει, επειδή έχουμε κάποια γνώση πάνω στο θέμα. Δεν αρέσει. Όχι. Ξέρουμε λίγο πάνω κάτω τι παίζει πλέον. Δεν νομίζω ότι είναι και το θελητό. Είναι και λίγο τρομακτικό ναι. από ένα σημείο και μετά. Αλλά υπάρχουν δύο λόγοι γιατί έχει καταλήξει η σημερινή κοινωνία. Μιλάμε για το σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Είπαμε, είναι το εξελικτικό κομμάτι. Σου εξήγησα προηγουμένω για ποιο λόγο οι πλάτε, το στήθο, το πλατιστήθο, τα πόδια κλπ. είναι πιο θελητά και αυτό περνάει και ερωτικά έτσι προφανώ. Υπάρχει και το κοινωνικό κομμάτι, ας πούμε, το στερεοτυπικό κομμάτι, αυτό που σου κάνουν inject μέσα στο μυαλό mm. με τα μέσα μαζική ενημέρωση, media κλπ., social media κλπ. Ε, έχουν κάποιο λόγο προφανώ που το κάνουν αυτό. Αυτό όμω περνάει μέσα σου. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ, επειδή είμαστε κοινωνικά, όντα, ζούμε μέσα σε μια κοινωνία, δεν μπορούμε να μείνουμε τελείω ανεπηρέαστοι από αυτό που μα τροφοδοτούν μέσα στη ζωή. Ε, ναι, και όποιο λέει ότι το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Φέρτε το, να δούμε ε, κάτω, κάνουν... κάτω, φέρτε το να κάνουμε ένα podcast τώρα. Ακριβώ. Να, <laughs> να μα πει να μα τα όλα. Ναι. Έχει να κάνει γι' αυτό το λόγο. Όπω πιστεύω πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν και υποστηρίζουμε, γιατί βάζουν αυτό, αυτό μέσα στο body positivity, το κινήμα, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την αυτοδιάθεση του σώματο και την αυτοεικόνα, ότι όπω γουστάρω θα είμαι, ρε φίλε. Και δεν με νοιάζει κιόλα να ικανοποιήσω καθόλου το δικό στο το βλέμμα. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι από το βλέμμα του άλλου. Δηλαδή το βλέπω και σε μένα και σε πολλέ φίλε μου ότι τα έχουν τα κιλά του ή είναι πολύ αδύνατε. Ε, ναι μεν θα το υποστηρίξουν Αλλά κάτι θα μείνει από την πίεση που όλοι. που δέχονται που, από του υπόλοιπου ναι, Ναι, κάτι θα μείνει. Και έχει και τη λογική του αυτό το πράγμα. Γιατί άμα ήσουν τελείω κόντρα, δηλαδή είτε στο ένα άκρο να είσαι κόντρα, είτε στο άλλο άκρο να είσαι κόντρα. Δεν έχει λογική. Κακό κάνει τον εαυτό σου. Είτε θα πει Δεν με νοιάζει, εγώ θα φτάσω, θα σκάσω του μισού μου, ξέρω εγώ, 52 εκατοστά το δικέφαλο, λέμε τώρα. Είτε θα πει Δεν με νοιάζει, εγώ αυτό το σώμα έχω, κοιτάξτε, έχω, είμαι ένα 50, 150 κιλά, ξέρω εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ ευχαριστηθώ τη ζωή, θα φάω κλπ είτε το ένα είτε το άλλο, είναι μια άρνηση. Είναι μια ψυχολογική διάθεση, αντίδραση, α το πούμε, στο ότι κοίταξε να δει, δεν έχω και τα πολύ τα κότσια να κάτσω να κάνω τη διαφορά μέσα μου. Δεν το έχω κάτσει να το σκεφτώ πολύ, επειδή δεχόμαστε πολύ την κριτική. Το ένα άκρο για το υπερβολικό, το άλλο άκρο γιατί, συγγνώμη, γιατί επειδή είναι υπερβολικό, ένα λεπτό πρέπει να πάρει κιλά. Το άλλο άκρο επειδή είναι υπερβολικά, χοντρό πρέπει να χάσει κιλά. Και στο τέλο λέμε ένα, ένα ε, παράταμε πια. Δηλαδή δεν, δεν, με ενδιαφέρει. Εγώ θα κάτσω να κοιτάξω τη ζωή μου. Να κάνω αυτό που μου αρέσει, να φάω όσο θέλω, να μην φάω όσο θέλω. Ναι. Ε, ε, πιστεύω ότι είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα αυτά δεν είναι, που τα πράγματα αλλάζουν αρκετά, που βγαίνουν εκεί έξω γυναίκε, κυρίω και άντρε, οι οποίοι πρεσβεύουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από idols, μπίλιάιλι, Ριάννα, ε, Ναι, που τα παίρνουν τα κιλά τους, που βγάζουν και σόρχα για γυναίκε. Σε... Μεγαλύτερου μεγέθου, mm. δεν βρίσκει να πάρει σε φίλε. Δεν βρίσκει η αδελφή μου που έχει ένα στήθο από εδώ μέχρι απέναντι. Δεν βρίσκω. Ε, τώρα την έβγαλα στη φορά. Δεν βρίσκω κι εγώ. Δηλαδή, δεν βρίσκει. Υπάρχουν, υπάρχουν τα ε, συγκεκριμένα ρούχα που είτε μπαίνει παιδάκι πέντε χρονών. Είτε, αν είσαι γυναίκα και δεν έχει το σώμα παιδάκι ε, από. λες και σε πεντάχρονο, δεν μπαίνει τα ρούχα. Είτε πρέπει να είσαι. Δηλαδή, έχει πολύ συγκεκριμένη φόρμα. Ναι. Κατάλαβε. Ε, Οι φόρμ που βγαίνουν στα ρούχα χωρί να θέλω να του δικαιολογήσω, κοιτάνε το γενικό πληθυσμό. Το γενικό πληθυσμό, ναι. Προφανώ ότι ο γενικό πληθυσμό αλλάζει. Περάσαμε από την εποχή που ήμασταν πάρα πολύ λεπτοί γιατί δεν υπήρχε τροφή. Στην εποχή όπου είχαμε τα fast food και είχαμε γίνει όλοι την με την Ελλάδα να είναι το δεύτερο, η δεύτερη χώρα σε παχύ αρκού. Ε, τώρα αλλάζουμε πορεία, πάμε λίγο στο πιο γυμναστεριακό Ναι, αυτό μεταφέρει και λίγο τα ρούχα, α πούμε, το πώ θα είναι. Πρέπει όμω να κοιτάξουν και του ανθρώπου. Εσύ κερδίζει εντυπώσει εκεί έξω. Με την εμφάνιση ή με το. το με την εμφάνιση, κλικέ μου. Τώρα πρέπει να περάσουμε άλλη μια ώρα να τα λέμε για να σε μάθουμε καλύτερα. Αλλά με την εμφάνιση βλέπει ανταπόκριση. Κυρίω του ύψο, λόγω του ύψου. Δηλαδή... Δεν είμαι άνθρωπο ο οποίος, ξέρεις, έχω πολλά κιλά πάνω, είμαι καλή γραμμό, τέλεια κλπ. Αλλά ναι, λόγω, λόγω του ύψου, ναι. Σε πλησιάζουν μόνο είπα, και οι πασκευολίστριε. Ε, οι βολυμπολίστριε κυρίω. Οι βολυμπολίστριε. Ναι. Εσύ θα έκανε κάτι με μια κοπέλα με πολλά παραπάνω κιλά. Έχω κάνει με κοπέλε. Αχ, πώ ήταν, ε. Κιλά. Καλύτερα από αυτέ που είχαν λίγο αυτή την Ελά, μην μα ξεγράφει τώρα και εμά από την ιστορία την ερωτή. <laughs> μην μα ξεγράφει. <laughs> Όχι, ε, έχω κάνει. Κοίταξε να δει. Όπω είπα, ναι, η πρώτη εικόνα μετράει, αλλά κυρίω μετράει το τι θα πει με τον άλλον. Δηλαδή, αν υπάρχει χημεία. Μπορεί να έχει χημεία και. Να είναι παχύσαρκο. Και να μην είναι στα δικά σου τα πρότυπα αυτά τέλο πάντων. Αλλά να κολλήσει με αυτόν τον άνθρωπο γιατί γουστάρει αυτό που πρεσβεύει. Ε, ισορροπημένη διατροφή, α πούμε, τι τρώω στη μέρα. Ισορροπημένη διατροφή. Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι έχω την τέλεια διατροφή. Ακόμα. Δεν είμαι δηλαδή τόσο στρατιώτη στο θέμα διατροφή και γυμναστική. Αλλά είμαι σε πολύ καλύτερη φάση από ότι παλιότερα. Μα γιατί να είσαι στρατιώτη, ηλικία μου. Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν ένα στόχο στο μυαλό του ναι. και επειδή θέλουν να το φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, αφήνουμε έξω το κομμάτι των χημικών. Ε, πρέπει να είσαι στρατιώτη. Πρέπει, πρέπει, ναι. Ναι, πρέπει να μετρά τα μάκρου που λένε, να τι φυδατά ανθρακέ του κλπ. Για να καταλήξει. Αυτό καταγκάει όμω σε μια κατάσταση αιμονική μετά από λίγο. Ναι. Όχι. Ναι, αιμονή είναι. Ναι. Και δεν θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά είναι κάτι καλό. Α το πούμε μια καλή αιμονή εντό εισαγωγικών. Ναι. Καλύτερο είναι να προσέχει τον εαυτό σου για να φτάσει σε κάτι καλύτερο. Mm -hmm. Παρά να είσαι μονικό με κάτι άλλο το οποίο σου κάνει κακό. Εσύ είχες μεθοδικότητα όταν ήθελε να βάλει κιλά. Αν είχα τι. Μεθοδικότητα και συνέπεια. Ε, ναι, πέρασα μια διάρκεια που ακόμα και τώρα πούμε, το κάνω. Αν συνέστα, όχι σε τέλειο βαθμό. Δηλαδή δεν είμαι με τη ζυγαριά. Αλλά πάνω κάτω ξέρω για να διατηρήσω και να πάρω κιλά. Θα πρέπει να φάω συγκεκριμένε θερμίδε. Πάνω κάτω στο μυαλό μου γνωρίζω τι πρέπει να φάω και τι ποσότητα πρέπει να φάω από το κάθε τι για να πάρω αυτέ τι θερμίδε που χρειάζομαι. Οπότε αυτό κάνω. Τώρα λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Σκάσα από το φαΐ. Ναι, έχουν υπάρξει φορέ που σκάω. Και υπάρχουν και φορέ που ήθελα ε, να κουμπώσω τα κιλά μου λίγο γρήγορα στι αρχέ που έπρεπε να σκάω στο φαγητό. Ναι. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Ένιωθε ποτέ τύψεις για το φαΐ που κατανάλωνε. Όχι. Mm. You are a male, είσαι ένα άντρα γι' αυτό. Οι γυναίκε νιώθουμε πολύ πιο συχνά, να ξέρει. Ε, ναι, γιατί εσεί δεν θέλετε να πάρετε κιλά. Γιατί να μην πάρουμε κλικιά μου, δεν κατάλαβα. Εσύ πρέπει να πάρει κιλά. Καλά. <laughs> Εγώ δεν <laughs> νιώθω τύψη. Να σου εσύ πω. Νιώσεις, εσύ... Να σου πω κάτι. Ακολούθησε ποτέ πλάνο, μπήκε σε κανένα site να δει αντρικό σώμα, δίαιτε για τροφέ για να πάρουμε οικιμάζα και τέτοια. Ναι, και είχα και την. το έχω κάνει προφανώ. Γιατί όταν μαθαίνει μια πληροφορία που ψάχνει από πολλά άτομα, παίρνεις μια γενικότερη εικόνα. Που συνήθω είναι η πιο σωστή. Ε, είχα την ευτυχία και την τύχη να έχω τον αδελφό μου ο οποίο είναι personal trainer και είναι πολύ ψαχμένο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είχα αρκετή βοήθεια μέσα από το σπίτι το ίδιο μου. Σε καθοδήγησε. Σε καθοδήγησε. να σου πω. Το φαγητό τι ρόλο παίζει για σένα στη ζωή σου. Α, πολύ μεγάλο. Ναι, είναι απόλαυση ή είναι, απολαύση, είναι ναι, μεθοδικότητα ναι. και συνέπεια για να χτίσει. Μπορεί να είναι απολαυστικό και μεθοδικό ταυτόχρονα. Α, μπορεί. Δεν... Ναι, πλέον ζούμε σε μια εποχή που δεν χρειάζεται. Ξέρουμε ότι είναι ξεπερασμένο το πρότυπο κοτόπουλο ρύζι, μπρόκολο. Που συνεχίζουν και πολλοί και τα λένε, α πούμε, ναι. ηθοποιοί λοιπά Πλακώνονται στα αναβολικά. Αλλά όταν σου παίρνουν συνέντευξη, ξέρει εγώ κοτόπουλο ρύζι, μπρόκολο. Έξι ασπράδια αυγού για πρωινό. Έκοτα ναι. Το όνο toast. Τα κλασικά, ναι. Δουλεύει. Δεν θα δούμε ότι δεν δουλεύει. Αλλά γιατί να το κάνει αυτό και να βλαστιμά κάθε φορά που πα να φά, γιατί έχει βαρεθεί να τρώσει συνέχεια κοτόπουλο και ρίσκο κοτόπουλο και και να μην φτιάξει και άλλε τροφέ που ξέρει ότι θα σου δώσουν αυτά που χρειάζεσαι, και είναι και νόστιμα. Χάνει. εύκολα κιλά. Ναι. Οπότε δηλαδή, εσύ να μας πετάξουμε σε ένα κάμπινγκ ανοργάνωτο, πα με τη φιλενάδα σου, ξέρω εγώ και αυτή τα έχει τα το κιλάκια της, οπότε έχει περισσεύμα να χάσει, δεν την νοιάζει. Ε, ενώ εσύ δεν, πρέπει ρε παιδί μου την τροφή σου λιγάκι να την συλλέγει συνέχεια καθημερινά. Ό, όχι, σε θα σου ένα... φέρω δύο σάκου βαγιά. Στο ένα θα yeah. έχει τρόφιμα και τα άλλο τα ρούχα. Θα τραβήξει, α πούμε, άμα σε πετάξουμε πουθενά σε ένα νησί ερημονήσει, θα έχει ε, το άγχο να κουβαλεί πολύ τροφή μαζί σου. Πρώτα απ' όλα δεν θα πήγαινα για κάμικ. Μια φορά το έχω κάνει, δεν είμαι φαν. Ελα, κλείνω το podcast, δεν μιλάω άλλο μαζί. Άκου δεν πα για κάμπινγκ. Τι να στα πακούω. Είχα κακέ εμπειρίε γι' αυτό. Ναι. Όταν έκανα κάμπινγκ. Αν είσαι νηστικό, να φανταστώ. Δεν ήταν μόνο ότι ήμουν ανιστικό. Αυτό το έφτιαξα το θέμα. Περισσότερο ήταν η αϊπνία, η ζέστη. Ανυπόφερα πράγματα. Ότι δεν είχα χώρο να κοιμηθώ. Τέλο πάντων, πήγα σε οργανωμένο κάμπινγκ όπου ήμουν τελείω ανοργάνωτο. Γιατί εγώ δεν έκανα κάμπινγκ μέχρι τότε. Στο μυαλό μου, έτσι όπω το έχω, ναι, θα μπορούσα να κάνω. Τέλο πάντων, αλλά ε, κοιτά πάντα να, έχεις, να την τροφή σου, γιατί είναι κάτι πολύ βασικό για σένα. Ναι, εννοείται. Δεν Μα, έχει το... άνθρωπο δεν θεωρεί την τροφή του σημαντικό. Εγώ Και ποιο το... δεν θέλει να έχει έγευση την τροφή στο πιάτο του, ένα ωραίο φαγητό, αλλά να είναι και υγιεινό. Γιατί δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε τα ε, έγευστα τρόφιμα να είναι τα ανθίγυνα. Καλά, ναι. Και να πούμε και κάτι εδώ πέρα ότι η ζάχαρη είναι η ανθεγενή, όχι το λίπο. Που mm. μπερδεύουν πολύ. Ναι. Αχ, όμω τη σοκολάτα δεν έχει βασίλει. Κοιτιέσαι τον καθρέφτη. Ναι, ε, ναι, κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Γυμναστή... Πριν, Πριμπο... πω, για μπάνιο. Α, γυμναστήριο. Δεν θέλουμε να μάθουμε λεπτομέρειε. Γυμναστή... Γυμναστήριο. Πολλέ φορέ Γυμναστήριο, πα. γυμναστήριο, όχι, έχω δικό μου χώρο που μου γυμναστήριο. Έχει δικό σου γυμναστήριο, το λαθούμε ναι. τώρα. Παρά... τον καθρέφτη όταν σηκώνει τα πεντά κιλά σου. <laughs> δηλαδή, να ξεφυσά, να κοιτάζεσαι και λιγάκι να φυλά τα μπράτσα σου. Όχι. Αυτό δεν το κάνω. Έλα, κοιτάω τον το, καθρέφτη. Είναι, <laughs> αυτό είναι όλο το ζουμί, ρε Σι Βασίλη. Τζάμπα γυμνάζεσαι. Τι φύγει εκεί πέρα, κάνω τρέχει ο Όχι, όχι, όχι. Το κοιτά για να δει να κάνει σωστά την άσκηση. Αυτό είναι ο, ο, ο ρόλο του καθρέφτη. Και όχι να πάρει το πεντά, πεντάκιλο. Ο... Είναι, είναι ειδονοβλεπτικό ε, να κοιτά το σώμα σου όταν έχει σταματήσει τη γυμναστική. Έχει, το, έχει γίνει έκρηξη τώρα ντόπα και σερωτονίνη. Τη κοιτά και λίγο τα, Βλέπει είναι... και τα, την αιμάτωση μέσα από τα λιγάκι, ναι, 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 ναι. ναι. και μετά να έχει και το καλό το σχόλιο στο τέλο τη ημέρα. Λε μπράβο, γουστάρω πολύ. Αλλά νομίζω ότι ο στόχο του να δημιουργήσει ένα ιδανικό σώμα ε, είναι και λιγάκι. Ε, Πώ θα το πω. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι εκεί έξω και λένε, ας πούμε, hashtag, body goals, positivity, motivation goals, κίνητρα, ας πούμε, για να κάνεις πράγματα στη ζωή σου, να δημιουργήσεις το τέλειο σώμα, το οποίο συναντεύεται με μια εικόνα ίδια σε όλες. Κατάλαβες, πετάνε ποπί, με κρυμεσούλα, ποπό, τεραστήθος, τρα... κλπ. Δεν σου λέω δεν κακό, αλλά πιστεύω ότι η, η αντίληψη ότι βελτίωσε τη ζωή σου, βελτίωσε το σώμα σου και πέσε με τα μούτρα πάνω σε αυτό όλο αυτό το γυρνάμε γύρω από το σώμα μας όλη την ώρα και ε, τον εαυτό μας, είναι στόχοι που δεν δε χρησιμεύουν πολύ στην κοινωνία. Δεν είναι πραγματικά, δεν κάνεις... Δες, δεν ε... χρησιμεύουν στην πληρότητά σου. Δεν μπορείς γενικότερα σε οτιδήποτε, πέρα από τη γυμναστική, δεν μπορείς να είσαι μονοδιάστατος σε ένα κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, η μονοδιάστατη άνθρωπο που γυρνάει το μυαλό τη, είναι μονική μόνο με κάτι, που εν τέλει μπορεί να μένει και καλή καν σε αυτό και να μην το ξέρουν. Απλώ θέλουν να ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν, δεν του γεμίζει. Δεν νιώθουν κενή. Θα μπορούσε κάποιο να σου πει ότι εγώ έχω στόχο, ρε φίλε, να φτάσω εν... να κάνω το σώμα μου τέλειο. Αλλά αυτό το τέλειο συνεπάγεται με κάποια στερεότυπα που προσπαθεί να προσπαθεί εκπλη... Να... Προσπαθείς, πούμε... Να εκπληρώσεις. Να εκπληρώσεις, που μπαίνει μέσα σε αυτά και προσπαθείς σύμφωνα με τα κυρίαρχα μοντέλα ομορφιάς και σωματική, α πούμε, τέτοια. Ναι, να τα ε, υιοθετεί τέτοια πράγματα και επίση το να όλη μέρα να βαφκαλίζεσαι για το πώ θα είναι το σώμα σου και η διατροφή σου. Δηλαδή, είναι η μέρα τη μαρμότα, θεωρώ. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Πρωί, πρωινό, ε, γυμναστήριο, μετά βραδινό, μετά. γυρνάς γύρω από αυτόν τον στόχο, ο οποίο πραγματικά δεν έχει να δώσει και πολλά στην κοινωνία. Και εγώ την κοινωνία δεν μπορώ να την βγάλω απ' έξω. Δη... Δεν, έχει... Α, γεια Δεν έχει να προσφέρει πράγματα. Δεν έχει να προσφέρει στην κοινωνία, στο σύνολο τη κοινωνία, ατομικά ο καθένα. Δηλαδή, το... ότι εγώ... άμα εγώ γυμνάζομαι, έχω να προσδώσει στην κοινωνία κάτι. Εγώ τ... τι... τι να τον κάνω τον έξω προσαγωγό σου, άμα είναι ντούκι να πούμε και έχει καταφέρει τι να το. Δηλαδή. Ναι, να τον κάνουμε κάτι ναι, ρε κορίτσια, Αλλά πώ να το πω ότι. Ε, αυτό για τον άνθρωπο τον ίδιο είναι σαν να αρχίζει να πέφτει λιγάκι το πνεύμα του θα μπορούσα να δημιουργήσει άλλα πράγματα, να βάλει και άλλου στόχου. Και ο μόνο στόχο γίνεται το πώ να βελτιώσω το σώμα μου τόσο πολύ, ώστε γίνεται η μόνη σου σκέψη αυτό το πράγμα. Ανά μου. Κοίταξε. Βασίλη μου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πρέπει να φάνε σε αυτό τον κόσμο. Να ξέρουμε ότι δεν πρέπει ε, να. Με το δικό μα μυαλό, έτσι που βρίσκουμε ενδιαφέροντα και άλλα πράγματα και το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο γύρω από τη γυμναστική ή γύρω από το φαγητό, είναι και από άλλα πράγματα, φιλοσοφία κλπ. Ε, όμως, και αυτός ο άνθρωπος, άσχετα με το τι θεωρούμε εμείς σωστό, με το να είναι μόνο με τη γυμναστική και να πηγαίνει στο γυμναστήριο, δίνει στην κοινωνία, δίνει χρήματα στο, στο γυμναστήριο που είναι μια επιχείρηση που μέσα στην επιχείρηση εργάζονται διάφορα άτομα. Εργάζονται γυμναστέ, εργάζονται γραμματεί κλπ. Προσφέρει. Η μονικότητά του κατά κάποιο τρόπο προσφέρει. Αν είναι καλό για αυτό να ναι. Ναι. Είναι καλό από τη μία. Τρέφει το σώμα του. Προσέχει τον εαυτό του. Είναι καλό για την ψυχική του υγεία. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν. Ναι, κατάλαβα. Ε, δεν έχω δει, α πούμε, Google Motivation στο Ιντερνετ. Κάντε το τώρα όλοι. Google Motivation. Και θα δει μια τύπησα με ανεβασμένο το λευκό μπλουζάκι να κρατάει δεξί σου φτιάξει χέρι ένα εξάκυλο και να δείχνει του τετραπάκ. Και γράφει από δίπλα, ε, γίνει η έμπνευσή σου, ξεπέρασε τον εαυτό σου. Πράγματα τα οποία δημιουργείται μια εικόνα για το ότι βάλει στόχο να αλλάξει τον εαυτό σου και τι να κάνει μια πιο εσωτερική αλλαγή. Δεν έχω δει, α πούμε, motivation goal, ε, μια τύψα να κάνει θελοντισμό ή μια τύψα να διαβάζει βιβλία ή, μια, ή έναν τύπο να βλέπει ταινίε, α πούμε, και να σκηνοθετεί ή να γράφει ποίηματα. Το έχει ψάξει, δεν έχει βρει. Όχι, αλήθεια με θελ... είναι. Με Όχι, Ιδίω παίζει. πάρα α, δεν πολύ. Δεν θα πατήσω motivation εθελοντισμό. Θα πατήσω τι, συμ... τι γίνεται τώρα, α πούμε, με το κίνητρο. Τι γίνεται. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Θέλει να μου παρουσιάσει ουσιαστικά τι είναι. Ότι, ,τι... τι προβάλλεται περισσότερο. Όχι τι προβάλλεται περισσότερο. Ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που κινητοποιούν τον κόσμο ε, να κάνει πράγματα στη ζωή του και όλα περιστρέφονται γύρω από το σώμα. Άλλαξε το σώμα σου και την εμφάνισή σου. Έχει πλήρη έλεγχο τη εικόνα σου. Ε, και αυτό να είναι ο στόχο τη ζωή σου. Όχι, δεν είναι στόχο ζωή κάθε αυτού. Δηλαδή, 100% τη ζωή μου εμένα ο στόχο μου να φτάσω στο σώμα μου. Γιατί εν τέλει πε ότι το φτάνει το στόχο. Τι κάνει μετά, αυτοκτονεί. Ωραία, έφτασα τα 35 και έφτασα το στόχο μου. Έχω το τέλειο σώμα που μπορώ να αποκτήσω. Τι θα κάνω, θα αυτοκτονήσω μετά. Δεν θα Δε... άλλα Αυτό σου λέω. ότι Λάς. χτίζουμε μία αιμονικότητα και μία συνεχή. Ε, Πώ το λένε. Ε, περιστροφή γύρω από τα σώματά μας δεν είναι ωραία πράγματα να γίνονται αυτά. Ψυχολογικά, γενικότερα για τον άνθρωπο, δεν είναι ωραία να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είσαι μονικό με κάτι συγκεκριμένο μόνο, όχι. Κοίταξε να είσαι. Η αρχή σε κάτι που κάνει, κάτι καινούριο, έστω ότι δεν γυμνάζεσαι και πα να γυμναστεί, και κοινάει γυμναστική διατροφή κλπ. Σου κατα καταβάλει αρκετή προσπάθεια ο οργανισμό σου για να ανταποκριθεί σε αυτό. Και όλο το είναι. Περιστρέφει λιγάκι στην αρχή μέσα από αυτό μέχρι να σου γίνει συνήθιο. Έχει mm. Μέχρι να περάσει ο πρώτο καιρό που πλέον έχει μπει σε ένα πρόγραμμα yeah. και ξέρει ότι τάδε μέρε πα για γυμναστήριο, η διατροφή σου είναι αυτή, ξέρει να πάρει σούπερ μάρκετ, ξέρει πώ να το μαγειρέψει, πότε να το μαγειρέψει. Μπαίνει σε ένα πρόγραμμα. Μετά αυτό το αφήνει στην άκρη. Ο οργανισμό σου δεν χρειάζεται να καταβάλει τόσο μεγάλη προσπάθεια για να το κάνει αυτό το πράγμα. Τα λες πολύ σωστά. Απλά ξέρει, υπάρχει και αυτό το, ότι η πολύ συχνή εικόνα ενό ανθρώπου να σου δίνει συμβουλέ για το πώ να αλλάξει τη ζωή σου. Πέρα από του life coacher που σου λένε και άλλα πράγματα για την ύπνοση. Ναι, coach και ε, Που α πούμε, ξεπέρασε τον εαυτό σου, γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, ξεκίνα τώρα, μπορεί να τα καταφέρει και είναι η εικόνα ενό πολύ καλό γυμνασμένου σώματο και αμέσω ο στόχο σου είναι αυτό να αποκτήσει ένα καλογυμνασμένο σώμα. Και επενδύει σχεδόν όλη την καθημερινότητα πάνω σε αυτό. Τι και... μπορεί μέσα σου να είσαι ένα τέλειο μουσικό, να έχει φορούδα. Ναι, Μπορείς, να καταλαβαίνω, ακόμα. σου λέω. Σου, σου, καταλαμβάνει σχεδόν όλη την, τα παιδεία του εγκεφάλου και λειτουργεί μόνο με βάση αυτό. Ο στόχο μου είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει προβολή πολύ μεγάλη πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα ολόκληρο κομμάτι marketing. Παίζεται πολύ χρήμα πίσω από αυτό το πράγμα. Από γυμναστήρια, από συμπληρώματα, από τα πάντα όλα. Εφόσον υπάρχει κέρδο μέσα από αυτό το κομμάτι, γι' αυτό συνεχίζουν και στο προβάλλουν. Και όσο υπάρχει ανταπόκριση, θα συνεχίζουν να στο προβάλλουν γιατί αυτοί βγάζουν κέρδο. Έχει δει πάρα πολλού ε, ιδιοκτήτε μεγάλων εταιριών ή CEO ή οτιδήποτε να είναι φετίδια, Ναι. Ποιου. Εγώ οι περισσότερου που βλέπω είναι ή φυσιολογικά σώματα. Α, τι εννοεί, να έχω δει CEO να είναι κομμάτια ή τύπη, παιδί μου, να δηλαδή γυμναστήριο, full και τέτοιο. Όχι. Όχι. Ή θα έχουν φυσιολογικά σώματα, ή θα είναι τετράπαχοι. Ναι. Δυστυχώ. Γιατί? Γιατί αυτοί ξέρουν ότι θα βγάλω λεφτά από αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί δεν κάθομαι να ασχοληθώ με το σώμα μου, Γιατί έχω τα λεφτά και οτιδήποτε και αν πάθω, μπορώ να πάω στα καλύτερα γιατρία, στου καλύτερου γιατρού. Ε, και να με κάνουν καλά. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω. Μέχρι και μεταμόσχευση να χρειαστώ, θα την βρω προ... πρώτο στη λίστα. Ναι. Γι' αυτό δεν του ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, Βασίλη, που μίλησαμε σήμερα. Κι εγώ. Ε... Θεωρώ ότι μεγαλώνοντα, επειδή είμαστε και δύο σε μια ηλικία που κοντεύουμε με τα 30, θεωρώ ότι μεγαλώνοντα. Ακριβώ λόγια. Ναι, of course. Όσο μεγαλώνει, τα στάνταρ αρχίζουν και πέφτουν γενικά στα σώματα, με τους, δηλαδή στο πώ κοιτά τον άλλον στην εμφάνιση και λε, α πούμε. Παιδιά, κοιτάξτε να την δείτε. Είναι παιδί Δεν αντέχουμε άλλο την επιλεκτικότητα. Τι, να, τι, να, τι γίνεται, τι θέλουμε να έχει ο άλλο, σπονδυλική στήλη, <laughs> να έχει τελειώσει το δημοτικό, να είναι δίποδο, να μην είναι τζογαδόρο, έτσι. Και να έχει άντε το πολύ, τι σου λέω εγώ τώρα, ακραία κατάσταση, ένα εξοχικόλι στα μέγαρα, μικρό. Ναι, ναι, και μια πόρτα, μια σπιγινού κουβέντα. Αυτό, παιδί, αυτό τι αυτό. σώματα τώρα, τι κοιλιέ και τετραπάκρι, αυτά είναι βλακίε, παιδιά τώρα. Τι μακριά κοντα κονταμαλιά, τι γαλάζια μάρκα και πράσινα και κόκκινα. <σχεδιά> το θέμα είναι αυτά. Να μπορεί να περπατάει, να μιλάει και να ξέρει και τι λέει, να μην φτύνει βλακίε. Και και αυτά να κοιτάμε. <σχεδιά> Αφήστε το μπούτι σέμι, σα παρακαλώ, στην άκρη. Σε παρακαλώ, Βασίλη, αυτό να το να παρακαλέσουμε τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει κανένα νόημα. Να εξετάζουμε το σώμα των άλλων, να τα κοιτάζουμε και να τα κρίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ε, Χαίρομαι πολύ που ήρθε. Καλό σα απόγευμα. Καλό βράδυ. Είναι τα podcast της Λάιφου.